Τελικά ο Μάτσης δεν επαναδιεκδικεί την προεδρία του DC. Μιλά για διαρχία. Εχμές κατά προεδρικού. Πώς απαντά το προεδρικό στις δηλώσεις Μάτση? Γραπτή ανακοίνωση Γιαννάκη Κασουλίδη. Ο Δημήτρης Σιλούρης, αντίπαλος Αναστασιάδη για την προεδρία του DC. Τι δηλώνει μετά την απόφαση Μάτση? Νίκος Αναστασιάδης. Θα προτιμούσα την αναμέτρηση και θα δεχόμουν και την ήττα παρά να βλέπω τον αρχηγό του κόμματος να αποχωρεί με τον τρόπο που απεχώρησε. Εξαίρει την προσφορά Μάτση. Κλειστά κρατεί τα χαρτιά του ο πρόεδρος Κλειδίδης για τον ανασχηματισμό. Τι δηλώνουν Τίνος Μιχαηλίδης και Κλέρι Αγγελίδου? 24 τουρκικά μαχητικά πάνω από την Κύπρο. Διαβήματα από την κυβέρνηση. Εκ του σύνεγγυς συνομιλίες. Τα συνταγματικά στα Ηνωμένα Έθνη και τα θέματα ασφάλειας στους Αγγλοαμερικανούς. Νεαρή από την Έγκομη, κρεμασμένη με σχοινή στο σπίτι της. Επιστολή στους γονείς της. Υπογράφηκαν σήμερα τα συμβόλαια για το νέο νοσοκομείο Λευκωσίας. 38 εκατομμύρια λίρες το κόστος. Τραγικά χαμηλό το επίπεδο του νερού στα φράγματα. Τίποτε δεν άλλαξε με τις τελευταίες βροχές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε από το ΡΙΚ τις ειδήσεις των 8.30. Τελεσίδικα δεν επαναδιεκδικεί την προεδρία του Δησίου Γιαννάκης Μάτσης. Ύστερα από ένα μήνα, σιωπής αφήνει εχμές σήμερα εναντίον του προεδρικού και μιλά για διαρχία. Επισημένοντας ότι και στην αντίληψη του Προέδρου Κλειρίδη, ο Δησί δεν έχει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Στις δηλώσεις Μάτση απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με γραπτή ανακοίνωση. Ενώ αμέσως μετά την απόφαση Μάτση, ο Δημήτρης Σιλούρης εξήγηλε υποψηφιότητα για την προεδρία του Δησί. Μίλησε για ανάγκη σοβαρής πρότασης εξυγχρονισμού και ανανέωσης. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι θα προτιμούσε την αναμέτρηση και ότι θα δεχόταν και την ήττα παρά να βλέπει τον αρχηγό του κόμματος να αποχωρεί με τον τρόπο που απεχώρησε. Πρώτα όμως στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Γιαννάκη Μάτση. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Νικολάου. Ο Μάτσης δεν έπαιξε θέατρο, δεν παίζει θέατρο στη ζωή του. Μπορεί να διακινδυνεύει τη ζωή του, αλλά θέατρο δεν παίζει. Με τον τρόπο αυτό που αποτελεί και απάντηση στον Νίκο Αναστασιάδη, ο Γιαννάκης Μάτσης ανακοίνωσε το απόγευμα την τελεσίδικη απόφασή του να μην διεκδικήσει επανεκλογή στην Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Την απόφαση του χαρακτήρισε οδυνηρή αλλά επιβεβλημένη. Είπε ότι από τις 12 Μαρτίου που εξήγηλε στο συνέδριο του DC την πρόθεση του να μην είναι υποψήφιος, τίποτε δεν προέκυψε που να αλλάζει τα δεδομένα. Αναλύοντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση, μίλησε για διαρχία που χαρακτήρισε θλιβερό φαινόμενο. Επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι κάποιοι θέλουν το DC να μην μετρά στο πολιτικό σκηνικό και εξέφρασε την εκτίμηση που συναποκόμισε από συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στην αντίληψη του κυρίου Κλειρίδη το κόμμα δεν έχει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Όλα αυτά, είπε, κατέστησαν τελεσίδικη την απόφασή του. Θα μπορούσα ίσως να δοκιμάσω να κάνω εκείνο που πιστεύω πως πρέπει να γίνει. Να διεκδικήσω τη θέση, το ρόλο και τα δικαιώματα του κόμματος. Φοβάμαι όμως ότι η βαθιά κρίση στην οποία έχουμε μπει θα επεκτηνόταν και στη βάση. Θα προχωρούσαμε σε σύγκρουση. Ο κύριος Μάτσης τόνισε πολλές φορές στη διάσκεψη την ανάγκη για ενότητα στο κόμμα και κάλεσε όλα τα μέλη του DC να εργαστούν για αυτή. Δεν παρέλειψε όμως να εξαπολύσει και πειρά εναντίον επικριτών του για τη συμπεριφορά τους. Θέλω να ξεχάσω όλες τις πικρές στιγμές και τις ανίκειες πράξεις και εκφράσεις του τελευταίου καιρού, ακόμη και πρόσφατα, όποτε και αν προέρχονται. Τα ξεχνώ και τους συγχωρώ. Είναι ανάξιοι να τους βλέπω στα μάτια με αυτήν τη συμπεριφορά. Ο κύριος Μάτσης, απαντώντας μόνο σε μια ερώτηση στο τέλος της διάσκεψης, κατά πόσο η αναφορά του σε διαρχία αφήνει να νοηθεί ότι υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης ή και μέσα στο ίδιο το κόμμα, στο Κυπριακό, είπε ότι αυτή είναι μια φάση του ευρύτερου προβλήματος της διαρχίας και δεσμεύτηκε να απαντήσει αναλυτικά σε άλλη συνάντηση με δημοσιογράφους. Ο πρόεδρος Κλειρίδης δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Μάτση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι οι θέσεις του Γλάφου Κλειρίδη όσον αφορά το ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του λαού είναι γνωστές. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Πλάτωνος. Λίγο μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Γιαννάκη Μάτση πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υπουργός Οικονομικών Χριστόδουλος Χριστοδούρου. Ακολούθησε άφιξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιαννάκη Κασουλίδη. Γύρω στις 7 η συνάντηση ολοκληρώθηκε και ο Πρόεδρος Κλειρίδης αναχώρησε από το Προεδρικό. Του ζητήσαμε να σχολιάσει τη δήλωση Μάτση με την οποία ο Πρόεδρος του DC αφήνει εχμές κατά του Προεδρικού. Δεν πρόκειται να κάνω δηλώσεις. Για το θέμα των εσχηματισμού, προτίθεστε να κάνετε δήλωση, κύριε Πρόεδρε, αποφασίσατε? Όταν αποφασίσω, θα το ξέρετε. Το θέμα που προέκυψε με τη δήλωση Μάτση θέσαμε και στον Γιαννάκη Κασουλίδη. Δεν θέλησε να προβεί σε δηλώσεις και είπε ότι θα σχολίαζε γραπτός. Στις 7.30 περίπου δημοσιοποιήθηκε η γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε αυτήν επαναλαμβάνεται ότι ο πρόεδρος Κλειρίδης δεν προτίθεται να προβεί σε δηλώσεις. Και προστίθεται τις θέσεις του κυρίου Γλάφκου Κλειρίδη όσον αφορά το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις ευθύνες του Προεδρικού Αξιώματος έναντι του Κυπριακού Λαού.
τις έχει εκθέσει επανειλημμένα. Αμέσως μετά τις δηλώσεις Μάτση, ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣΥ Δημήτρης Σιλούρης ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του κόμματος. Ενημέρωση από τον Γιάννη Νικολάου. Ο Νίκος Αναστασιάδης θα έχει τελικά ανθυποψήφιος στη διεκδίκηση της Προεδρίας του ΔΣΥ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Γιάννακη Μάτση ότι δεν θα είναι υποψήφιος, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Σιλούρης ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Εξήγηλε την υποψηφιότητά του εξαίροντας το ήθος και την πολιτική ευθύνη του Γιάννακη Μάτση. Σέβομαι την απόφαση του κυρίου Μάτση και πιστεύω ότι η Κύπρος, ο δημοκρατικός συναγερμός, η πολιτική ζωή έχουν ανάγκη από την ενεργό παρουσία του και την συνέχιση μίας προσφοράς στον τόπο που δεν ταυτίζεται μόνο με τη συνείδηση του χρέους, αλλά ενισχύεται καταλυτικά και από το προσωπικό παράδειγμα. Ο κύριος Σιλούρης είπε ότι ο ΔΣΥ έχει ανάγκη από νέα πνοή μέσα από σοβαρή πρόταση ανανέωσης και εξυγχρονισμού. Πρέπει, είπε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών του, να φέρει ξανά στο κόμμα αξιόλογα στελέχη της κοινωνίας που έχουν απομακρυνθεί από το κομματικό γίγνεσθε και να απευθυνθεί σε ευρύτερους πολιτικούς χώρους. Με γνώμονα τα πιο πάνω και αντλώντας δύναμη από τον κόσμο και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την θέση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κύριος Σιλούρης εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο ΔΣΥ μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε απόψε ότι θα προτιμούσε την εκλογική αναμέτρηση και θα δεχόταν και την ήττα, παρά να βλέπει τον αρχηγό του κόμματος να αποχωρεί με τον τρόπο που απεχώρησε. Το ρεπορτάζ είναι του Πέτρου Κωνσταντίνου. Βαθιά εκτίμηση στο Γιαννάκη Μάτση για την προσφορά του στο κόμμα εξέφρασε με δηλώσεις στη Λεμεσό αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος και υποψήφιος για την Προεδρία Νίκος Αναστασιάδης. Εξέφρασε επίσης λύπη γιατί ο κύριος Μάτσης δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή στην Προεδρία του ΔΣΥ. Θα προτιμούσα την εκλογική αναμέτρηση και θα αποδεχόμουν ακόμα και την ήττα, όπως έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι, αλλά δεν θα ήθελα να βλέπω τον πρόεδρο του κόμματος να αποχωρεί με τον τρόπο που οριστικά πλέον το εδήλωσε. Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις εκτιμήσεις και τους λόγους που έχει δώσει ο κύριος Μάτσης, αλλά εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμηθεί είναι ότι ο πρόεδρος του κόμματος την ώρα της αποχώρησής του απέδειξε ότι διαθέτει ηγετικό ανάστημα και δικαίως την τετραετία που πέρασε βρισκόντας την ηγεσία του κόμματος. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Γιαννάκη Μάτση για την έκκληση για ενότητα που έκαμε προς τα μέλη και τα στελέχη του ΔΣΥ. Ο κύριος Αναστασιάδης κλήθηκε επίμονα να σχολιάσει όσα ανέφερε ο κύριος Μάτσης και τις αιχμές που άφησε εναντίον του. Όσον και αν διαφωνεί κανένας με κάποιες εκτιμήσεις του Προέδρου του κόμματος, αυτήν την ώρα δεν είναι ούτε η ώρα για κριτική, ούτε και θα επιτρεπόταν σε μια τέτοια απόφαση κριτική. Ο κύριος Αναστασιάδης κλήθηκε να σχολιάσει και την υποψηφιότητα Σιλούρη. Ο κύριος Σιλούρης είχε και έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει το όποιον αξίωμα, γιατί όχι, αφού έτσι κατά την κρίση του έχει αποφασίσει και το αξίωμα του Πρόεδρου. Κλειστά κρατεί τα χαρτιά του ο Πρόεδρος Κλειρίδης για το ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Πρώτες προειδοποιήσεις από τον Τίνο Μιχαηλίδη. Η ανασχηματολογία προκαλεί προβλήματα. Εχμές και από την Κλέρια Αγγελίδου για όσους την παρουσιάζουν πάντοτε υπό αντικατάσταση. Αποκλειστικές δηλώσεις στο ΡΙΚ. Ρεπορτάζ από τον Πανίκο Χατζηπαναγή. Αν θα γίνει κάτι, να γίνει σύντομα, είναι το μήνυμα που στέλνεται από πολλές πλευρές στον πρόεδρο Κλειρίδη για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Ενδεικτική η προειδοποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Τίνο Μιχαηλίδη. Η ανασχηματολογία, εάν τελικά παραμείνει ανασχηματολογία και δεν υλοποιηθεί, σίγουρα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης σήμερα σχολίασαν ότι αυτή η ανασχηματολογία προκαλεί γενικά πρόβλημα στην κυβέρνηση. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Δεν θέλω εγώ εκθέσεως από τη θέση που είμαι να σχολιάσω αυτά τα θέματα. Κοινή εποδός όλων των κυβερνητικών στελεχών σήμερα ήταν ότι δικαίωμα να αποφασίζει για ένα σχηματισμό έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος Κλειρίδης. Ωστόσο, ορισμένοι υπουργοί αισθάνονται πικρία για τη συνεχή ανάμειξη του ονόματός τους στα σενάρια ανασχηματισμού. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτοί οι οποίοι προωθούν, κακώς το θέτουν κάθε φορά. Δεν έχω κάνει τίποτε που να είναι αφορμή για να γίνει
ανασχηματισμός, ειδικά για το όνομά μου. Παρέμβαση υπέρ των στελεχών της κυβέρνησης έκαμε σήμερα ύστερα από συνάντησή του με τον πρόεδρο Πληρίδη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΣΥ Νίκος Αναστασιάδης. Η μέχρι σήμερα πορεία κάποιων υπουργών είναι το επιτυχεστάτη. Και μπορεί να υπήρξαν και κάποιες παραλήψεις από ορισμένους, αλλά έχω την εντύπωση είναι καθόλου εικόνα της κυβέρνησης. Δεν είναι οι χειρίστοι ή εκείνοι που θέλουν κάποιοι να την παρουσιάσουν. Ο κύριος Αναστασιάδης έκαμε ειδική αναφορά στον Αλέκο Μιχαηλίδη, δηλώνοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών συνέβαλε σημαντικά στη διαμορφωμένη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Υγείας Μανώλης Χριστοφίδης κλήθηκε σήμερα να σχολιάσει πληροφορίες που φέρουν τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να έχει αντιδράσει σε ενδεχόμενη μετακίνηση του Αλέκου Μιχαηλίδη. Δεν είμαι σε θέση να διαψεύσω, αυτές είναι οι ειδησιογραφικές πληροφορίες. Μένω στο σημείο αυτό. Ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Πετρίδης άφησε να νοηθεί ότι πριν από οποιοδήποτε ανασχηματισμό πρέπει να ληφθεί και η γνώμη του Προέδρου του ΔΥΚΟ. Είναι γνωστό ότι υπουργοποιηθήκαμε μετά από εισήγηση του και του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά είμαστε υπουργοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Γλάφου Πληρίδη. Άποψη για συμμετοχή του Προέδρου του ΔΥΚΟ στην απόφαση για ανασχηματισμό διατύπωσε και ο Υπουργός Εσωτερικών Ντίνος Μιχαηλίδης, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θεωρεί ασυμβίβαστο το υπουργικό αξίωμα και ανώτερη θέση στο ΔΥΚΟ. Η ανάληψη από εμέ, αν τελικώς γίνει οποιοδήποτε κομματικού αξιώματος, δεν σχετίζεται με την παραμονή μου ή όχι στην κυβέρνηση.